Αν υπάρχει ένας κλάδος που αναζωογονήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι αυτός του ποδηλάτου. Σε όλη την Ευρώπη, στους δρόμους των πόλεων σε lockdown, κάνουν την εμφάνισή τους όλο και περισσότερα ποδήλατα. Για όσους θέλουν πράσινες και ελεύθερες μετακινήσεις, το ποδήλατο είναι το μέλλον. Η αύξηση της ζήτησης όμως εξάντλησε τα αποθέματα. Ο Ζαν Ολιβιέ Λασέρ είναι υπεύθυνος καταστήματος ποδηλάτων στο Παρίσι. Δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τους πελάτες του. Οι επόμενες παραλαβές για τα κορυφαία μοντέλα που πουλάμε από κάθε μάρκα θα γίνουν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο. Για τα μοντέλα που έχουν πραγματικά μεγάλη ζήτηση και έχουμε ήδη παραγγελίες, θα παραλάβουμε τον Μάρτιο του 2022. Τα ίδια προβλήματα έχουν και οι έμποροι ανταλλακτικών ποδηλάτων. Η αλυσίδα των logistics φαίνεται να έχει σπάσει κάπου στην Ασία, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους πολλά εργοστάσια έκλεισαν εξαιτίας της πανδημίας. Ο William DeBond εργάζεται σε μεγάλο διανομέα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ποδηλάτων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν μειώσει τον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων. Και αυτό σημαίνει ότι παρατηρούνται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που μας επηρεάζουν και εμάς. Μπορεί να χάσουμε ακόμη και έναν μήνα δουλειάς. Ακόμη και όταν παραλαμβάνουν όμως τα εργοστάσια ποδηλάτων όπως αυτό στον Μπρόμπτον του Λονδίνου, έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συνδέονται με την αβεβαιότητα για τη λειτουργία της αγοράς στη μετά-Brexit εποχή.